Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε σίγουροι πως δεν είναι μόνο οι δικές μας καρδιές που χτυπάν πιο δυνατά τις τελευταίες μέρες από θλίψη και οργή, αλλά και εκατοντάδων άλλων νεολαίων και εργαζομένων που βροντοφώναξαν τις τελευταίες μέρες πως το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί, δεν θα συγκαλυφθεί. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται σήμερα εδώ, ίσως για πρώτη φορά. Βρίσκεστε εδώ και μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το κόσμο που εμείς οι κομμουνιστές κάθε μέρα παλεύουμε να φέρουμε. Έναν κόσμο που θα ανθρωπέψει ο άνθρωπος, έναν κόσμο που θα σταματήσει πια να μπαίνει το κέρδος εμπόδιο στη ζωή που μας αξίζει να ζούμε. Είμαστε σίγουροι πως δεν είναι μόνο οι δικές μας καρδιές που αγανακτούν καθημερινά όταν πηγαίνουμε εμείς ή τα παιδιά μας στο Σισμανόγλιο Νοσοκομείο Κομωτινής, που παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού βλέπουμε να καταραίει λόγω των τεράστιων κενών σε προσωπικό και υποδομές. Γιατί τρέμουμε για το πώς θα φέρουμε στον κόσμο το παιδί μας μέσα σε αυτή την κατάσταση. Γιατί αγανακτούμε όταν όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα μας κοροϊδεύουν ότι δήθεν θα έρθει ένας επιχειρηματίας και θα μας φτιάξει νέο, υπερσύγχρονο νοσοκομείο, αλλά η πραγματικότητα τους διαψεύδει συνεχώς. Στα ορεινά της Ροδόπης τα πράγματα είναι ακόμα πιο άσχημα. Νιώθουμε φόβο για το αν θα φτάσουμε πριν να είναι αργά, όταν αρρωστήσει κάποιος δικός μας άνθρωπος, αφού χρειάζεται να ταξιδέψουμε, για παράδειγμα, από την Οργάνη μέχρι και δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, για να έχουμε πρόσβαση σε περίθαλψη, αφού δεν υπάρχει σε ολόκληρο το Δήμο Αριανών κέντρο υγείας. Είμαστε σίγουροι πως δεν είναι μόνο οι δικές μας καρδιές που οργίζονται όταν συγχωριανοί μας από τον Ίασμο αναγκάζονται να έρχονται μέχρι την Κομωτινή για μία απλή εξέταση αίματος και να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για τις βενζίνες τους, αφού εδώ και πολύ καιρό δεν λειτουργεί το μικροβιολογικό εργαστήρι του κέντρου υγείας. Είμαστε σίγουροι πως δεν είναι μόνο οι δικές μας καρδιές που μαυρίζουν όταν μας λένε ότι η ζωή μας θεωρείται κόστος, όταν ο μισθός μας τελειώνει στις 15 του μήνα, όταν νιώθουμε τον κίνδυνο με την παραμικρή φωτιά και καταιγίδα λόγω των ανύπαρκτων, αντιπυρικών και αντιπλημμυρικών έργων. Είμαστε σίγουροι πως δεν είναι μόνο οι δικές μας καρδιές που σφίγγονται όταν αναγκαζόμαστε να αποχαιρετάμε τους άντρες μας, τα αδέρφια μας, τα παιδιά μας, τους νέους της μειονότητας που μεταναστεύουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης για να βρουν δουλειά και γίνονται θύματα ακόμη πιο σκληρής εκμετάλλευσης. Πονάμε όταν χτυπάει το τηλέφωνο και ενημερωνόμαστε πως ο πατέρας μας στα καράβια είχε κάποιο εργατικό ατύχημα, όπως αυτά τα εργοδοτικά εγκλήματα που κόστησαν τη ζωή νέων παιδιών από τον Ίασμο και την ορεινή Ξάνθη πρόσφατα. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφάρμοσαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στις πλάτες μας τόσα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, οι ίδιοι σήμερα, λίγο πριν τις εκλογές, έρχονται να εκμεταλλευτούν τα τεράστια αυτά προβλήματα που οι ίδιοι δημιούργησαν, γυρνώντας από χωριό σε χωριό, τάζοντας λύσεις, ζητώντας και πάλι την ψήφο της μειονότητας. Φίλες και φίλοι, ας ενώσουμε όλοι εμείς λοιπόν τις καρδιές μας και να συναντηθούμε στο δρόμο και στις κάλπες. Ξέρουμε πως πολλοί είστε εσείς, νέοι άνθρωποι, νέοι εργαζόμενοι, νέες γυναίκες, που δεν συμβιβάζεστε με τη φτώχεια και τη μιζέρια, με την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Πολλοί είστε εσείς που, άσχετα από επιμέρους διαφωνίες, γνωρίζετε πως οι κομμουνιστές παλεύουν καθημερινά και πρωτοστατούν μέσα από τα σωματεία, στη γειτονιά, στο χωριό, για όλα αυτά τα προβλήματα. Γνωρίζετε επίσης πως οι κομμουνιστές αγωνίζονται σταθερά και αταλάντευτα ενάντια σε κάθε διαχωρισμό και καταπίεση που βιώνει η μειονότητα για την κοινή πάλη όλων των εργαζομένων, της νεολαίας, ανεξάρτητα από θρησκεία και εθνοτική καταγωγή, γιατί κοινά είναι όλα τα βάσανα και ανησυχίες που ζούμε στην καθημερινότητά μας. Αγωνιζόμαστε ώστε οι μειονότητες, όπως της περιοχής μας, να είναι πραγματικά γέφυρες φιλίας των λαών και όχι πεδίο ανταγωνισμών. Αυτό ακριβώς ένιωσα όταν ταξίδεψα κι εγώ με δεκάδες άλλους συντρόφους μου πρόσφατα στην Τουρκία για να παραδώσουμε χέρι-χέρι στα τουρκικά συνδικάτα
τόνους υλικής βοήθειας που μάζεψαν χιλιάδες εργαζόμενοι και νέοι της χώρας μας για τους σεισμόπληκτους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας. Κοιτάζοντας τα δακρυσμένα μάτια των εργαζομένων που μας υποδέχτηκαν μετά τα σύνορα, ένιωσα την πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ του λαού μας και του τούρκικου λαού. Ένιωσα κομμάτι της. Ένιωσα κομμάτι όλης αυτής της προσπάθειας που καταβάλει το ίδιο το ΚΚΕ διεθνώς για να οικοδομείται και να δυναμώνει αυτό το όπλο που έχουν οι λαοί όλου του κόσμου στα χέρια τους. Φίλες και φίλοι, η υποψηφιότητά μου στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΚΚΕ είναι τιμή μου, γιατί οι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Γιατί δεν ζητάνε ψήφους με βάση τι νιώθει ή σε ποιον Θεό πιστεύει κάποιος. Παλεύουν για όλους τους ανθρώπους του Μόχθου το ίδιο. Για όλους αυτούς τους λόγους, καλώ τη νέα γενιά, τους νέους εργαζόμενους, τις νέες γυναίκες, τόσο της μειονότητας όσο και συνολικότερα, να κάνουν το βήμα και να στηρίξουν, να δυναμώσουν το ΚΚΕ στις επικείμενες εκλογές. Έτσι να δυναμώσουν τη δική τους φωνή, τους δικούς τους αγώνες για τη ζωή που μας αξίζει. Ευχαριστώ.